Καλώς ήρθατε στην δεύτερη Delhi Fair, την εξειδικευμένη online έκθεση για τους Έλληνες παραγωγούς από την Expotrof. Σήμερα θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Πόλο Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι beer expert και ιδιοκτήτης του Beer Delhi. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που τον έχουμε κοντά μας και δεν θα χάσω το χρόνο και θέλω να μοιραστώ την οθόνη μου μαζί του. Και γεια σου, Πολ. Καλημέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα, όχι καλησπέρα. Μείνει στα χθεσινά εγώ. Έχω μείνει στα χθεσινά. Είσαι καλά. Κάνετε. Καλά, καλά είμαστε. Εδώ έχουμε μπει δυναμικά πλέον στη νέα σεζόν. Πλησιάζουμε Οκτώβρη. Και όσο ο καιρός, αν δεν το θέλει, ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσει να αλλάζει, γιατί αυτή η ζέστη μας έχει πεθάνει. Καλό για την πύρα, κακό για εμάς, έτσι. Θα μας τα πεις όλα για την πύρα. Θέλω να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνουμε, πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν για σένα. Έτσι λίγα λόγια να συστηθεί στον κόσμο, να σε γνωρίσουν όλοι. Και μετά, όταν είσαι έτοιμος, μου λες να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και από μένα. Όπως ακούσατε μάλλον προηγουμένως, λέγομαι Πόλο Εμμανουηλίδης. Είμαι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος του Beer Delhi, το οποίο στην ουσία πουλάμε υλικά και εξοπλισμό για να φτιάχνουμε μπύρα στο σπίτι. Και παράλληλα άλλο ένα κομμάτι το οποίο ασχολούμαι είναι φτιάχνω συνταγές για μικροζυθοποία. Δουλεύω με κάποιους σεφ, φτιάχνουμε το μενού, ξέρεις, το ανάλογα, το φαγητό και την κατάλληλη μπύρα κτλ. Οπότε έτσι κυλάει ο χρόνος μου. Γυρίσαμε από τις διακοπές μας και ξεκινήσαμε πλέον τη σεζόν, η οποία φαινόταν στην αρχή ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον. Τώρα με τα τελευταία νέα που ακούω πάλι με το COVID, δεν τα ακούω πολύ καλά τα πράγματα, αλλά ας ελπίσουμε να πάμε καλύτερα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παραμένουμε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Η μπύρα είναι σύμμαχος και εσύ σήμερα θα μας μοιήσεις το χώρο της και θα μας πεις τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Θα πούμε τα πάντα για τη μικροζυθοποία. Θα εστιάσουμε λίγο στην ελληνική μικροζυθοποία. Έτσι, οπότε αυτό είναι το επίκεντρό μας, η μικροζυθοποία. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ σου δίνω το χώρο για τα επόμενα, για την επόμενη ώρα, να μιλήσεις για τη μικροζυθοποία. Είμαι εδώ, σε ακούω. Ό,τι χρειαστεί, μπορεί να κάνω κάποια ερώτηση στο τέλος. Φυσικά, εννοείται. Και εννοείται ότι και στο ενδιάμεσο, αν τυχόν κάτι μου ξεφύγει οτιδήποτε άλλο, μπορείς να παρέμβεις και να τα πούμε. Είμαι εδώ, σου δίνω το λόγο. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, θα μιλήσουμε για τις μπύρες μικροζυθοποίας. Και τι θέλω να πω μικροζυθοποίας. Εννοούμε μπύρες οι οποίες είναι πολύ μικρής παραγωγής, δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που συνήθως ξέρει ο κόσμος, και όταν λέω δεν έχουν καμία σχέση, ούτε γευστικά, ούτε κοστολογικά, έτσι, θα το δούμε όμως μετά αυτό. Οπότε λοιπόν θα κάτσουμε να εξηγήσουμε τους βασικότερους τύπους, μαζί με τα χαρακτηριστικά τους, τι αρώματα έχουν, τι γεύσεις, με τι φαγητό ταιριάζουν. Να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες και στο τέλος θα ήθελα να σας πω και 5 πραγματάκια το οποίο αφορά το κόστος, γιατί ακούω πολύ συχνά ότι κοίταξε να δεις, αυτές οι μπύρες είναι πολύ ακριβές και διάφορα τέτοια, να εξηγήσουμε λίγο το λόγο που είναι πιο ακριβές. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσω, να δούμε λίγο συνοπτικά το τι θα συζητήσουμε. Όπως σας είπα λοιπόν, θα συζητήσουμε για τις κατηγορίες, για τη γεύση και τα αρώματα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή τι μας βγάζει γευστικά, αρωματικά, όλα αυτά τα στοιχεία, τις θερμοκρασίες σερβιρίσματος και τις θερμοκρασίες που τις φτιάχνουμε θα αναλύσουμε. Ένα κομμάτι μας θα είναι το food pairing, το οποίο παρόλο μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θα το δούμε πολύ περιληπτικά.
Και στο τέλος βέβαια θα εξηγήσουμε και την τιμή όπως σας είπα. Πριν όμως ξεκινήσουμε με μία-μία τις κατηγορίες, θα ήθελα να δούμε καλά αυτή τη διαφάνεια. Έτσι, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι εμείς ασχολούμαστε με την μικροζυθοπία. Ο Έλληνας δυστυχώς, θα μου πεις έτσι τον μάθανε, έχει μάθει να πίνει την πίρα του σε παγωμένο ποτήρι και στους μείον, ξέρω, 2, μείον 4 και εγώ δεν ξέρω πώς. Να σας πω λοιπόν γιατί αυτό το πράγμα είναι λάθος. Σκεφτείτε ένα μόνο πράγμα. Όταν πίνετε παγωμένο νερό, και όταν λέω παγωμένο, παγωμένο, έτσι, ή όταν τρώτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό, στιγμιαία οι γευστικοί μας κάλικες νεκρώνονται. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε ούτε τι τρώμε, ούτε τι πίνουμε. Όλο μας το γευστικό προφίλ έχει χαθεί. Έτσι, οπότε θα μου πεις γιατί το κάνουνε. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Καλό είναι λοιπόν να τηρούμε τις θερμοκρασίες τις οποίες θα πούμε, τουλάχιστον όσο μπορούμε, και όταν πηγαίνουμε σε μαγαζιά τα οποία έχουν παγωμένα ποτήρια, καλό είναι να ζητάμε ένα ποτήρι σε θερμοκρασία normal, έτσι, κοντά στους 15-20 βαθμούς. Αυτό είναι το πιο σωστό για να απολαύσουμε και την πίρα μας, την οποία έχουμε πληρώσει, όπως πρέπει. Πολ, λοιπόν, μία ερώτηση, συγγνώμη. Ναι. Άρα δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε κιόλας ότι ανάλογα με την πίρα που θα επιλέξει κάποιος χρειάζεται και διαφορετική θερμοκρασία. Δηλαδή μας είπες τώρα ότι καταρρύπτουμε αυτό το παλιό στερεότυπο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και άρα ενδεχομένως θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ ή να θέσω μια ερώτηση, μπορούμε να έχουμε και διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με το είδος μπίρας. Πολύ σωστά το λες. Και θα σου πω το εξής απλό, το οποίο το ξέρει το 99% του κόσμου. Το κρασί μας το πίνουμε όλο κόκκινα, λευκά, γλυκά, ξηρά, στις ίδιες θερμοκρασίες? Όχι. Όχι. Έτσι. Οπότε, σε οποιοδήποτε ποτό, έτσι, όχι μόνο στο κρασί, στην πίρα, δεν αλλάζει κάτι. Όλα θέλουν τη σωστή τους θερμοκρασίες για να πιάσουμε το maximum των αρωμάτων και των γεύσεων. Έτσι. Δεν είναι παράλογο που ένα κόκκινο κρασί, το οποίο είναι πολύπλοκο, έχει πλούσια αρώματα, έχει σώμα και πολύπλοκη γεύση, το πίνουμε σε ψηλές θερμοκρασίες, και ένα λευκό, το οποίο είναι πιο απαλό, πιο άνετο, πιο καλοκαιρινό αν θες, το πίνουμε πιο ροντοσέρο. Εντάξει, σε ένα καλό εστιατόριο δεν θα δείτε ποτέ να φέρουν ένα κόκκινο κρασί στους 10 ή στους 5 βαθμούς. Εντάξει, το φέρνει πάντα στη σωστή θερμοκρασία. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να απαιτούμε και για την πίρα. Εντάξει. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη συσχέτιση κρασιού και μπίρας, μαύρες μπίρες, πολύπλοκες με αρκετό αλκοόλ και τέτοια, θέλει πιο ψηλή θερμοκρασία, και τις πιο light μπίρες, lager pills που θα δούμε και στη συνέχεια, μπορεί να τις πιούμε και πιο κρύες, αλλά βέβαια μην πέφτουμε κάτω από τους 4 βαθμούς. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την πιο γνωστή κατηγορία παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, η κατηγορία Lager. Τι είναι λοιπόν αυτές? Είναι οι μπύρες που ξέρουμε όλοι. Συνήθως είναι ξανθιές, αν και υπάρχουν και κάποιες σκουρόχρωμες, οι οποίες λέμε bock. Και αλκοολικά αυτές θα τις δείτε, ξεκινάνε από το 2,8 και μπορεί να φτάσουν μέχρι το 7,2, κάπου εκεί. Αυτές είναι η κατηγορία, διαβάθμιση του αλκοόλ. Και αυτές λοιπόν, όπως και το επόμενο στυλ, αυτές για να ζυμώσουν θέλουν χαμηλή θερμοκρασία. Και όταν λέμε χαμηλή θερμοκρασία, ένας μέσος όρος είναι κοντά στους 10 με 12, 9 με 12, κάπου εκεί. Έτσι. Αυτές όμως λοιπόν οι μπύρες, επειδή είναι σχετικά απαλές, ευκολόπιωτες, μπορούμε λοιπόν να τις πιούμε σε μια θερμοκρασία που είναι 4 με 6 βαθμούς. Εντάξει, ποτέ μηδέν.
Ποτέ 10-15. Κάπου εκεί λοιπόν πρέπει να τις πιούμε. Τώρα βέβαια, αν πάμε στην πλευρά του καταστηματάρχη, ο οποίος θα σου σερβίρει την πύρα, πιθανώς να μείνει και 2-3 λεπτά πάνω στο πάσο και μέχρι να σου ήρθε εσένα να περάσουν κανένα 2 λεπτά ακόμα, ίσως εκεί θα μπορούσε να τη σερβίρει κοντά στους 2, οπότε όταν φτάσει σε εμάς η μπύρα να είναι στη σωστή θερμοκρασία. Εντάξει. Και τονίζω πάλι χωρίς παγωμένο ποτήρι. Λοιπόν, αυτές οι μπύρες λοιπόν το γευστικό τους προφίλ είναι σχετικά γλυκό, έχουν βινώδια αρώματα, βγάζουν και λίγο μπισκότο, όλα αυτά οφείλονται στη βίνη, γιατί η Lager δίνουν πολύ μεγάλη βάση στη βίνη. Και αρωματικά, πάλι κάπου εκεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει το προφίλ δραστικά. Δηλαδή, πάλι θα μας βγάλει κάποια στοιχεία μπισκότου, ψωμιού, πάλι κάποια βινώδια αρώματα. Έτσι. Γενικά, λοιπόν, γλυκά αρώματα και γλυκές γεύσεις. Η επόμενη κατηγορία, που είναι και αυτή στην κατηγορία Lager, αν και έχει άλλο όνομα, είναι η πολύ γνωστή πάλι σε όλους Pils ή Pilsner, ανάλογα πώς την έχει μάθει ο καθένας. Και εδώ βέβαια πάλι μιλάμε για ξανθιές μπύρες. Μία παρένθεση, να δίνεται και λίγο σημασία και στο ποτήρι το οποίο έχω βάλει στο πλάι, γιατί αυτό θεωρείται και το ιδανικό ποτήρι για την κάθε μπύρα. Εντάξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι ψηλόλιγνο και ο λόγος ο οποίος τη σερβίρουμε με τέτοιο ποτήρι είναι γιατί είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τη φυσαλίδα από κάτω να πηγαίνει πάνω. Έτσι, έχει πολύ λεπτή φυσαλίδα αυτή η μπύρα, σαν τις σαμπάνιες φανταστείτε. Οπότε είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, όσον αφορά το αλκοολικό κομμάτι, εδώ παίζουμε κοντά στο 4,5 με 6. Βλέπετε, δεν έχει και πολύ μεγάλες διαφορές από τη Lager. Και σαν θερμοκρασία ζύμωση είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι, και οι δύο μπύρες λέγονται βυθοζύμωτες, γιατί ζυμώνε σε χαμηλές θερμοκρασίες. Και επίσης θερμοκρασία σερβίρισματος, και εδώ παίζουμε 4 με 6 για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Εδώ όμως αλλάζει λίγο το γευστικό και το αρωματικό προφίλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μπύρα που έχει πολύ πιο ξηρό, είναι πολύ πιο ξηρή. Το σώμα της δεν είναι τόσο πλούσιο όσο της Lager. Είναι ελαφρώς πικρή. Γιατί εδώ δίνουμε βάση στο λυκίσκο και όχι στη βίνη. Οπότε είναι πιο πικρή και τα αρώματα που μας βγάζει τα παίρνει συνήθως από το αρωματικό προφίλ του λυκίσκου. Οπότε όταν συζητάμε για κάποιες ευρωπαϊκές πύλες που είναι και πιο γνωστές και μάλιστα η πιο γνωστή χώρα στην Ευρώπη είναι η Τσεχία, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια γήινα αρώματα, κάποια βοτανικά, τα οποία μας τα δίνει ο λυκίσκος. Βέβαια, αν πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή κατέβουμε και προς Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κτλ, εκεί θα πάρουμε πιο φρουτόδια αρώματα, τα οποία όμως και αυτά τα παίρνουν από τους λυκίσκους. Εντάξει. Να αρχίσουμε όμως λίγο σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πιο ενδιαφέροντα και πιο γευστικές μπύρες. Η τρίτη λοιπόν μπύρα που θα εξετάσουμε είναι η Weiss. Και αυτή πολύ γνωστή στην Ελλάδα και να μην σας πω ότι ίσως και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνήθως γυναικών πίνουν Weiss. Έτσι. Και δεν έχουν άδικο γιατί είναι πολύ νόστιμη. Εδώ λοιπόν χρωματικά θα δούμε ότι οι πιο πολλές, ένα 80% συνήθως 90% είναι ξανθές, αλλά υπάρχουν και εδώ οι σκουρόχρωμες. Δηλαδή είναι μπύρες οι οποίες είναι ξανθές, έχουν και ένα μικρό ποσοστό καβουρδισμένης βίνης μέσα και παίρνουν αυτό το χρώμα το καστανό σκούρο. Εδώ λοιπόν αλκοολικά δεν ανεβαίνουμε πολύ πάνω. Βλέπετε ότι μέχρι το 5,6-5,5 εκείνοι περισσότερες, 4,5 με 5,5. Η θερμοκρασία όμως η οποία ζυμώνεται αυτή η μπύρα, όπως και όλες οι άλλες που θα δούμε πιο κάτω, είναι μεταξύ 18 και 22. Εδώ πλέον χρησιμοποιούμε εντελώς διαφορετική μαγιά που ζυμώνει σε ψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό έχουμε και πιο πλούσια αρώματα. Δεν έχουμε τόσο απαλά και elegant, αν θέλετε,
τα αρώματα που έχουμε στις λάγκερ και στις πύλες. Γευστικά, όσοι την έχετε πιει, γνωρίζετε ότι είναι μία μπύρα αρκετά γλυκιά. Μπισκότο, βγάζει τη μαγιά, γι' αυτό και είναι και λίγο ένα ποσοστό της τολούρας έχει να κάνει και με τη μαγιά. Και φυσικά βγάζει και αρκετά αρώματα και γεύση σιταριού, γιατί συνήθως περιέχει και ένα από 40-60% σιτάρι. Τώρα, όσον αφορά το αρωματικό προφίλ, κάποιες θα μας βγάλουν κάποια φρουτώδη αρώματα, κάποιες άλλες θα μας βγάλουν κάποια πικάντικα, κάποιες άλλες βέλγικες θα μας βγάλουν κάποια λευκά λουλούδια. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, είναι καθαρά τεχνικό και έχει να κάνει με την θερμοκρασία που ζύμωσε και τις τεχνικές που χρησιμοποιήσει ο εκάστοτες ηθοποιός, έτσι. Οπότε εκεί βρίσκουμε μία που μας αρέσει το προφίλ και πίνουμε αυτή και τέλειωσε η ιστορία. Πάμε λοιπόν στην επόμενη. Αρκετά γνωστές μπύρες και αυτές στην Ελλάδα είναι η, να σας το πω έτσι, γενικά, όπως παραγγέλνει συνήθως, μοναστηριακές. Εντάξει. Βλέπετε ότι στην διαφάνεια έχω δύο ειδών ονόματα, Άμπρι και Τραπίστ. Έτσι είναι κανονικά. Τραπίστ είναι μόνο, αν θυμάμαι καλά, 12 μοναστήρια στον κόσμο, τα οποία δικαιούνται να βάζουν την ταμπέλα Τραπίστ πάνω στην πύρα τους. Όλα τα άλλα είναι Άμπρι. Τι σημαίνει αβαΐο και τι τραπιστικές? Οι μπύρες οι οποίες φτιάχνονται μέσα στο μοναστήρι θεωρούνται Τραπίστ. Όλες οι άλλες οι οποίες φτιάχνονται σε ζυθοποία εκτός μοναστηριού, τα δικαιώματα όμως τα κρατάει το εκάστοτε μοναστήρι, λέγονται Άμπρι. Έτσι, μη σας απασχολεί αυτό, δηλαδή τώρα εγώ σας λέω κάτι πολύ, αν θέλετε, προχωρημένο, το θέμα είναι αν θα σας αρέσει εσάς ή όχι, έτσι. Και εδώ λοιπόν χρωματικά θα δούμε ότι μπορεί να είναι ξανθές έως σκούρο, αρκετά σκούρο το χρώμα τους. Αλκοολικά συνήθως θα παίξουμε στους 6 με 10. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε ανέβει, έχουμε τσιμπήσει λίγο το αλκοόλ. Θερμοκρασία ζύμωσης 18 με 22, όπως και οι προηγούμενες. Αλλά η θερμοκρασία σερβιρίσματος θα δείτε εδώ ότι έχει ανέβει. Από τους 4 με 6 που είμαστε, έχουμε πάει στο 6 με 10. Οπότε να το έχετε γενικά στο μυαλό σας αυτό, ότι όσο πιο ψηλό το αλκοόλ, συνήθως καλό είναι να ανεβάζουμε και λίγο και τη θερμοκρασία σερβιρίσματος. Λοιπόν, γευστικά. Γευστικά μιλάμε για μπύρες οι οποίες είναι γλυκές. Γλυκές, γλυκές. Εντάξει, θα βγάλει καραμέλα, θα βγάλει ζάχαρη. Πολλές βέλγικες βίνες χρησιμοποιούν ζάχαρη. Θα μας βγάλει κόκκινα φρούτα. Εντάξει, αυτό συνήθως είναι το προφίλ. Και αρωματικά πάλι εκεί θα πέσουμε, δηλαδή πάλι στα φρουτώδια αρώματα. Κάποιες βγάζουν και κάποια πικάντικα στοιχεία, πιπέρια, κόλιανδρο, βγάζουν κάτι τέτοια. Αλλά συνήθως οι πιο πολλές είναι φρουτώδεις. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη, δεν ξέρω να τάσα αν την έχεις ακούσει ποτέ αυτό το τύπο της μπύρας, είναι... Έχει ίσως... τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη, αλλά τα που σε διακόπτω κιόλας, μιας και μου έδωσες... Δεν με διακόπτεις καθόλου. Τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παίζει παγκοσμίως δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι ένα trend, μια μόδα η οποία κλασικά ξεκίνησε από την Αμερική και πλέον έχει απλωθεί παντού. Ναι. Στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπες, παίζουν πάρα πολύ. Και όχι άδικα, έτσι. Γιατί λέω όχι άδικα? Γιατί είναι ίσως από τα λίγα στυλ τα οποία ξεφεύγουν από αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν μπύρα. Πλέον οι ζυθοποιοί κάνουν ό,τι θέλουν προκειμένου να δώσουν στο τελικό τους αποτέλεσμα αυτό που σκέφτονται. Άσχετα αν είναι πάντα καλό ή κακό, αυτό δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά είναι μπύρες οι οποίες μπορεί να παίξει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για μπύρες από ήπιες, γευστικά και αρωματικά, έως πολύ extreme, που συνήθως ένα 95% να μην πάει την πηγή. Έτσι.
Θα δείτε λοιπόν ότι και εδώ χρωματικά παίζουμε από το ξανθό έως το σκούρο καστανό, συνήθως κάπου εκεί. Και συνήθως το αλκοόλ είναι 5,5 με 10. Όχι ότι δεν υπάρχει και 12 και 15, και όμως πάμε σε άλλη υποκατηγορία των IPA. Έτσι. Ας μιλήσουμε εδώ για αυτή την κατηγορία. Θερμοκρασία ζύμωση κλασικά το ίδιο, 18 με 22 όπως και οι άλλες. Και η θερμοκρασία σερβιρίσματος, αν το δείτε, 6 με 10 βαθμούς, όπως ήταν και οι προηγούμενοι, που είχαμε περίπου το ίδιο αλκοόλ. Λοιπόν, γευστικά τώρα, εδώ είναι που έχετε το... σου ανατέπει ό,τι ξέρεις από την πύρα. Η γεύση της είναι πικρή. Θα μου πεις το πικρό είναι σχετικό, αλλά είναι από πικρή έως πάρα πολύ πικρή. Εντάξει, τόσο που ένας νορμάλ άνθρωπος να μην πάει την πηγή. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως στην επίγευση θα βγάλουν και κάποια καραμέλα και θα δώσει και κάποια πικάντικα στοιχεία πάλι από το λυκίσκο. Έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μπορείς να πάρεις από μια τέτοια μπύρα. Και εδώ τώρα αρωματικά θα παίξουμε πάρα πολύ με σπεριδοειδή, δηλαδή λεμόνια, πορτοκάλια, κίτρο, πάρα πολύ και πάρα πολλά τροπικά φρούτα. Μάγκο, ανανά, ό,τι μπα φανταστείτε. Εντάξει, είναι ένα στυλ που έχει πολύ παιχνίδι. Δεν είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσει κάποιος να πίνει μπύρες μικροζυθοποίας, αλλά σίγουρα είναι αυτό το οποίο θα τον συντροφεύσει για πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη. Ένα στυλ το οποίο δεν είναι τόσο αγαπητό στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό. Συνήθως για να αρχίσεις να πίνεις τέτοιου είδους μπύρες έχεις περάσει από όλα τα προηγούμενα, οπότε φτάνουμε εδώ. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια μπύρα η οποία... Οι καλές μπύρες αυτού του στυλ, οι Stout, οι Porter, βγάζουν πολύ έντονα στοιχεία εσπρέσο. Αν λοιπόν σε κάποιον αρέσει ο εσπρέσο, ίσως εδώ αυτή να είναι η κατηγορία του. Εντάξει. Είναι λοιπόν μπύρες οι οποίες το χρώμα τους ξεκινάει από σκούρο καφέ και φτάνει ως μαύρο. Και αλκοολικά θα το δούμε, ξεκινάει από 4 έως 10, 12 εκεί παίζουν οι πιο πολλές. Θερμοκρασία ζύμωσης, κλασικά το ίδιο, και θερμοκρασία σερβιρίσματος, πάλι το ίδιο. Εδώ λοιπόν γευστικά θα δούμε ότι θα πάρουμε πολύ σοκολάτα, θα πάρουμε πολύ καβουδισμένη βίνη, θα πάρουμε καφέ εσπρέσο. Παίζουμε με αυτά τα στοιχεία. Ο λυκίσκος συνήθως πάει πίσω-πίσω, ίσα να υπάρχει, και εδώ παίζουμε πάρα πολύ με τις βίνες. Και φυσικά και στο αρωματικό στοιχείο πάλι θα πάρουμε τα ίδια, έτσι δεν ξεφεύγουμε από αυτό. Δηλαδή όταν γευόμαστε σοκολάτα συνήθως αυτό που περιμένουμε να πάρουμε είναι και αρωματικά τη σοκολάτα. Και φυσικά και σε αυτό τον τύπο παίζει πάρα πολύ παιχνίδι, γιατί υπάρχουν πολλές που είναι παλαιωμένες σε βαρέλια whisky, σε βαρέλια κονιάκ, σε βαρέλια κρασιού. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά συμβάλλουν και δίδουν στο τελικό αποτέλεσμα κάτι ξεχωριστό. Έτσι, από τις αγαπημένες κατηγορίες αυτή. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη είναι μια μπύρα, ένας τύπος μπύρας, ο οποίος είναι γενικά άγνωστος στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει κάποια σεζόν. Η σεζόν είναι μια κατηγορία μπύρας η οποία ξεκίνησε να φτιάχνεται στην περιοχή της Βαλωνίας, δηλαδή σύνορα Γαλλίας, Βελγίου. Όταν ξεκίνησε ήταν συνήθως κοντά στους 3,5 βαθμούς αλκοολικά, αλλά πλέον το βρίσκουμε και 9, 9,5, 10, έχουμε φτάσει μέχρι τέτοια σημεία. Γενικά είναι ξανθές μπύρες με πλούσιο ανθρακικό, και εδώ βλέπουμε ότι η θερμοκρασία ζύμωσης ξεφεύγει προς τα πάνω, δηλαδή φτάνουμε μέχρι τους 30 βαθμούς, όταν στις προηγούμενες όλες λέγαμε ότι είμαστε 18 με 22. Αυτό έχει ως χαρακτηριστικό να μας δίνει πολύ πλούσια αρώματα
λουλουδιώνες, περιδοειδών. Όλα αυτά λοιπόν οφείλονται τόσο στη μαγιά που χρησιμοποιούμε, αλλά και στη θερμοκρασία ζύμωσης. Εδώ βλέπουμε ότι πέφτουμε λίγο σαν θερμοκρασία σερβιρίσματος. Έχω βάλει ένα gap μεταξύ 4 και 8, γιατί έχει να κάνει και στο αλκοόλ το οποίο είναι αυτή η μπύρα. Γευστικά θα δούμε ότι είναι αρκετά ξηρή, δηλαδή μπορεί να πλησιάσει και την ξηρότητα μιας σαμπάνιας. Αρκετά πικάντικα γευστικά στοιχεία και ελαφρώς υπόξινη. Μη μας παραξενέψει αν πετύχουμε κάπου μία τέτοια, τη δοκιμάσουμε και μας βγάλει μία ελαφριά ξυνήλα. Δεν είναι χαλασμένη, έτσι είναι το συγκεκριμένο το στυλ και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και ο ιδανικός τύπος μπίρας για τα ελληνικά πιάτα, δηλαδή ότι έχει να κάνει με φέτα, ότι έχει να κάνει με ντομάτα, φαντάσου ντομάτες γεμιστές κτλ, που έχουν κάποια υπόξινα στοιχεία, αυτή η μπίρα έχετε και ταιριάζει ακριβώς, είναι το ιδανικό. Αυτό λοιπόν, είναι τέλειο που μας λες αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι λύνει τα χέρια και σε πάρα πολλούς Έλληνες παραγωγούς. Δίνεις πάρα πολύ ωραίες ιδέες αυτή τη στιγμή. Ήδη υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι έχουν φτιάξει με μεγάλη επιτυχία τέτοιες μπίρες. Το θέμα είναι να τις μάθει ο καταναλωτής και εκεί είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Ναι. Εντάξει, δεν είναι το τι φτιάχνουμε, είναι το πώς θα το προωθήσουμε προς τα έξω. Πολύ βασικό αυτό. Είναι λοιπόν, σημαντικό. Περιμένουμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα όμως. Ναι. Να πούμε, εδώ απλώς να κλείσω με αυτό και να πούμε ότι γενικά αρωματικά βγάζει αρκετά λουλούδια, λευκά λουλούδια, βγάζει εσπεριδοειδή και μπαχαρικά, στοιχείο του Βελγίου. Και να πάμε και στην επόμενη ενότητα, το οποίο έχει να κάνει με τους προτινόμενους συνδυασμούς. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε από συνδυασμούς, ούτε το τι θα πιούμε, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε ένα γενικό πίνακα, ο οποίος λέει συνήθως με κάθε τύπο μπίρας τι ταιριάζει γευστικά. Έτσι, αυτός είναι ένας γενικός μπούσουλας που καλό είναι αν μπορούμε να τον ακολουθούμε. Αν όμως ακόμα και αυτό δεν το θυμόμαστε, τουλάχιστον για τις μπύρες τις οποίες γνωρίζουμε, υπάρχει ο εξής κανόνας. Εδώ βλέπετε έχουμε ένα πιάτο, έχουμε κάποια ribs με 4 τύπους μπύρες από πίσω, κάποιες πατατούλες από κάτω και στο βάθος σαλάτα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, αν πάμε στη λογική, όπως είναι το χρώμα του φαγητού, να πάρουμε και αντίστοιχη μπύρα στο ίδιο χρώμα ή τουλάχιστον κοντινή, μάλλον θα πέσουμε πολύ κοντά στην επιλογή μας. Δηλαδή θα έχουμε ένα, δεν θα έλεγα ιδανικό τέριασμα, αλλά πολύ κοντινό. Έτσι, δηλαδή μπορούμε και οπτικά εδώ να δούμε ότι η δεξιά μπύρα, η οποία είναι μία πίλς, μία λάγκερ, δεν ξέρω τι είναι, βλέπουμε ότι οπτικά δεν ταιριάζει τόσο πολύ με το κρέας. Ενώ όσο σκουραίνουν οι μπύρες, αρχίζουμε και έχουμε πιο καλό τέριασμα. Έτσι. Ακριβώς το αντίθετο γίνεται με τις τηγανιτές πατάτες. Όσο πιο σκούρα μπύρα είναι, βλέπουμε ότι δεν ταιριάζει τόσο με την πατάτα, ενώ όταν πηγαίνουμε προς τα δεξιά, προς τα ανοιχτόχρωμη, εκεί έχουμε πιο καλό τέριασμα. Έτσι. Είναι ένας πολύ βασικός κανόνας, ο οποίος συνήθως θα πέσουμε μέσα. Και φυσικά το ίδιο έχουμε να κάνουμε και με το γλυκό. Έτσι. Εδώ θα δούμε ότι αριστερά έχουμε μία lemon pie, ένα δείγμα lemon pie, και όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά, όλο και πιο πολύ σοκολάτα, πιο πολύ φουντούκι, καραμέλα κτλ. Όπως θα δείτε και με τις μπύρες από πάνω, οι οποίες επίτηδες είναι έτσι στημένες, να δείτε ότι γενικά με τη lemon pie ταιριάζουν μία από τις δύο της από πάνω. Και όσο πάμε προς πιο δυνατές γεύσεις γλυκών, συνήθως θέλουμε και πιο δυνατές γεύσεις της μπύρας. Εντάξει. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός κανόνας, στο οποίο ξαναλέω πάλι θα πέσουμε μέσα κατά 95% αν κάνουμε την επιλογή βάσει χρώματος.
Δεν ξέρω πόσο, αν σου ήταν δύσκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή οδηγία για όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Αυτό, να ξεκινήσουν μπορεί... έτσι και μετά να μπουν πιο βαθιά, σε πιο βαθιά γευστικά στοιχεία. Για κάποιους μπορεί να ήταν δύσκολο, ωστόσο νομίζω το παρουσίασες με τόσο απλά και τόσο απτά λόγια και παραδείγματα. Εμένα με παραπέμπει και λίγο στο κρασί, γιατί και με το κρασί λένε ότι όταν έχεις ένα δυνατό κρασί αναδεικνύεται καλύτερα η γεύση του με ένα δυνατό έτσι. Εννοείται, ναι. Είδος φαγητού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που μας έχεις παρουσιάσει αυτή τη στιγμή. Εγώ περιμένω να δω πώς θα ολοκληρωθεί η παρουσίασή σου και πραγματικά ανυπομονώ να πιω μια υπέροχη μπύρα. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, δεν έχω πολλά ακόμα να πω. Δηλαδή, στην ουσία πριν να κλείσουμε και να αποχαιρετιστούμε, θα ήθελα να μου δώσεις 5 λεπτάκια λίγο να δικαιολογήσω όσο μπορώ την τιμή φιάλης, αναφιάλη, μίας μπύρας μίκρος ηθοποιού. Λοιπόν, σου δίνω αυτό το χώρο και επίσης θέλω να μας πεις κιόλας μετά πού σε βρίσκουμε, πού βρίσκουμε το Beer Deli, για να σε γνωρίσει ο κόσμος και να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο connection πριν από το κλείσιμό μας. Και όποιος θέλει να έρθει να φτιάξει την πύρα τη δική του, εδώ είμαστε να τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι το παρεξηγημένο της τιμής. Γιατί αυτές οι μπύρες είναι ακριβές? Γιατί, παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, είναι μπύρες οι οποίες... θέλουν αρκετούς ανθρώπους για να γίνουν, που σημαίνει αυξημένο εργατικό κόστος. Συνήθως τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι αλφα ποιότητας και πολλά. Δεν βάζουμε κάποια κυλίσματα για να πάρει λίγο χρώμα, λίγο γεύση κτλ. Βάζουν πραγματικές βίνες, βάζουν πραγματικούς λυκίσκους και συνήθως χρησιμοποιούν υλικά τα οποία είναι πολύ ακριβά. Γι' αυτό και οι IPA θα δείτε ότι είναι πολύ ακριβές, γιατί οι λυκίσκοι που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, βάλτε το κόστος των υλικών. Βάλτε λίγο τον ψηλό αλκοολικό βαθμό που κοστίζει. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ μεγάλο στην Ελλάδα. Βάλτε το ανθρώπινο δυναμικό, συν την ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν αναγκαστικά πάνε στον τελικό καταναλωτή, και γι' αυτό και είναι αυξημένο το κόστος. Αλλά όπως λέγανε και οι παλιοί, θα μου επιτρέψεις, πώς το λέγανε, το φτηνό το κρέας το τρώνει σκύλι. Κάπως έτσι νομίζω το λέγανε. Λοιπόν, οπότε καλύτερα να πιούμε μία ή δύο λιγότερες και να τις απολαύσουμε, παρά να κάτσουμε και να πιούμε, ξέρω εγώ, μισό κυβότιο ή ένα κυβότιο και να μην καταλάβουμε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, εκτός αν θες να ρωτήσεις εσύ τίποτα και φυσικά... Εγώ έχω καλυφθεί, αλλά θέλω να μας πεις σε εσένα που σε βρίσκουμε. Εμένα, σωστά το ξέχασα, συγγνώμη. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να έρθει ο κόσμος να μιλήσετε από κοντά για την πύρα και να τον βοηθήσεις... να φτιάξει και τη δική του μπύρα. Ναι. Εμείς λοιπόν είμαστε... Το Beer Deli είναι το φυσικό κατάστημα, γιατί είναι και online όποιος δεν θέλει να έρθει. Είμαστε στη Δάφνη, στην οδό Αναγεννήσεως 1. Φυσικά ένα Google search, άμα κάνετε σαν Beer Deli, θα το δείτε. Και είμαστε εδώ ως καταστημάτων, οπότε όποιος θέλει ή τηλεφωνικά ή να έρθει από εδώ οτιδήποτε, θα τον εξυπηρετήσουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι. Όποιος θέλει λοιπόν να φτιάξει δική του μπύρα, να φτιάξει κάποια αποστάγματα ή ασχολούμαστε και με τυριά, γενικά με το do it yourself, μπορεί να έρθει και να τον βοηθήσουμε σχεδόν σε όλα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πολύ, Μανουηλίδη. Ήταν μεγάλη η χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας. Πραγματικά νομίζω ότι μας πήγε σε ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θα πω σε όλους όσους μας παρακολούθησαν ότι
Θα λάβετε σύντομα όλο το υλικό το οποίο μοιράστηκε μαζί μας ο Πολ. Την αύριο έρχονται ακόμα περισσότερες συνεντεύξεις με experts από το χώρο της εστίασης και της γαστρονομίας. Θα χαρώ να σας δω σύντομα. Χαιρετώ. Γεια σου, Πολ. Ευχαριστούμε και εγώ, παιδιά, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Audio Jungle.